Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ κοντά μας. Είναι η τηλεόραση Βεργίνα Κύπρου και είναι η εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτων. Μια εκπομπή την οποία συναντάτε καθημερινά από τις 3.30 μέχρι τις 5.30. Ασχολούνται με διάφορα θέματα γενικότερο ενδιαφέροντος, αλλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν άμεσα μαζί με την κυπριακή κοινωνία και όλα όσα ταλανίζουν αυτοί, αλλά και τους πολίτες. Εμάς δηλαδή. Λοιπόν, καλώς ήρθατε κοντά μας. Φιλοξενούμενος μέχρι τις 5 θα είναι, είναι μαζί μας ο Αχιλλέας Δημητριάδης. Είναι δικηγόρος. Θα δούμε μαζί τον σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών στην κατεχόμενη περιοχή, αλλά και άλλα συναφή θέματα σχετικά με το θέμα αυτό, το πώς εμείς αντιδρούμε πρόσφυγες 50 χρόνια μετά τον εκτοπισμό, τον βίαιο εκτοπισμό από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. Λοιπόν, κύριε Δημητριάδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας μεσημέρι, καλώς σας βρήκα, κύριε Κασάπη. Να μου κάνετε μια χάρη να το γυρίσουμε στο Αχιλλέα και Μίκη. Όπως το λέτε εσείς. Να νιώθουν και οι τηλεθεατές πιο άνετα και είναι και Παρασκευή, να χαλαρώσουμε. Είναι Παρασκευή, λίγο. Και είναι μια χαλαρή ημέρα. Οπότε θα πρέπει να το πάρουμε και εμείς. Παρασκευή και 13, βέβαια. Μα είναι η πιο καλή αυτό, μέρα. Ναι, είναι η πιο καλή μέρα. Έτσι, Παρασκευή και 13, χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας, Αχιλλέα. Και θα δούμε βεβαίως, η κουβέντα μαζί σου είναι πάντα ενδιαφέρουσα. Ναι, ωραία, καλωσύνη σου. Καλωσύνη γιατί σου. Μιλήσαμε... Ελπίζω και οι τηλεθεατές να μας τιμήσουν. Βεβαίως θα μας τιμήσουν. Στο 25-25-0900 είναι ήδη ανοιχτές. Πολύ ωραία. Οι γραμμές, οπότε θα ακούσουν από σένα πάρα πολλά και θα σχολιάσουμε όσα ακουστούν εδώ από τους φίλους τηλεθεατές. Θα ήθελα έτσι λίγο να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Γιατί μιλάμε τώρα, ακούμε συνεχώς φετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών και βλέπουμε. Και λυπούμαστε για όλα αυτά, γιατί τις περιουσίες τις δικές μας τις εκμεταλλεύεται ο κάθε ένας, ο οποίος δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα, τις εκμεταλλεύεται με έναν τρόπο χυδαίο, έτσι. Και εμείς εδώ είμαστε απαθείς. Δηλαδή παρακολουθούμε βασικά αυτό το οποίο συμβαίνει στην κατεχόμενη περιοχή. Ναι, είμαστε παγωμένοι. Νομίζω έχουμε παγώσει και παρακολουθούμε ανήμποροι να αντιδράσουμε τις εξελίξεις. Νομίζω αυτή είναι η κατάσταση και αυτό είναι το τραγικό, θα έλεγα, και το αποπνιχτικό της κατάστασης. Αλλά πριν να φτάσουμε στο σήμερα, ας πάρουμε μια αναδρομή. Εντάξει, το ότι το 1974 πήραν οι Τούρκοι τις περιουσίες μας και μας διώξανε, νομίζω δεν χρειάζεται συζήτηση, ούτε αριθμούς. Αυτό ούτε... φαίνεται και από το βράδυ με την λεγόμενη σημαία στην πλαγιά του Πενταδάχτυλου. Δεν είναι λεγόμενη σημαία. Έχουν ασπρίσει όλο το δάσος. Είναι εκεί ολόκληρη οικολογική καταστροφή από τον ασβέστη που έχουν ρίξει για να κάνουν την άσπρη σημαία. Αλλά ναι, όσοι είναι από μέρος που μπορούν να βλέπουν τη σημαία, η οποία αναβοσβήνει το βράδυ και το βλέπετε, σχεδόν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι τα τραγικά. Από την άλλη πλευρά, έδιωξαν τους Ελληνοκύπριους οι Τούρκοι και μας πήραν τις περιουσίες μας. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν, έχασαν τα πάντα και έπρεπε να επιζήσουν και το κράτος έπρεπε να τους δώσει στέγη. Είχαμε όλους αυτούς τους πρόσφυγες. Τι να τους κάνουμε, πού να τους στεγάσουμε, πού να πάνε τα παιδιά, πώς θα τους ταΐσουμε, τι σχολείο. Όλα αυτά ήταν τα πολύ δύσκολα χρόνια που έπρεπε να δώσουμε κατοικία, έπρεπε να δώσουμε σχολείο, έπρεπε να δώσουμε δουλειά στους εκτοπισμένους που είχαμε. Και αυτό έγινε σε μεγάλο βαθμό. Το ενδιαφέρον, κατά τη δική μου άποψη, αρχίζει με την υπόθεση της Τιτίνας Λοϊζίδου, η οποία το 1989, Μάρτιο αν δεν κάνω λάθος, εκεί όπως πηγαίνετε προς τη Λάρνακα στα αριστερά, στα Λίμπια, πάνω του προφήτη Ηλία το εκκλησάκι. Το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Του Τιμίου Σταυρού. Το οποίο γιορτάζει και αύριο. Αύριο και είναι φυλάκιο. Έτσι, ναι, είναι τουρκικό φυλάκιο. Τουρκικό φυλάκιο. Βεβαίως, τουρκικό φυλάκιο. Εκεί λοιπόν ήταν μια από τις πορείες «Οι γυναίκες επιστρέφουν», που ήταν μια ειρηνική προσπάθεια γυναικών από όλο τον κόσμο να σπάσουν την πράσινη γραμμή και να περάσουν στα κατεχόμενα και να πάνε στα σπίτια τους. Εκεί την κυρία Λοϊζίδου την είχαν συλλάβει για κάποιο χρόνο, διότι συμμετείχε στην πορεία. Πολύ μεγάλοι, είχαν αντιπροσωπείες και ήρθε κόσμος, τους συλλάβανε για λίγο και την επομένη ή το βράδυ αν δεν κάνω λάθος τους αφήσανε. Μιλώντας με την Τιτίνα σκεφτόμασταν τι να έκαμνε. Εγώ μόλις είχα τελειώσει τις σπουδές μου, φρέσκος δικηγόρος, όχι όπως τώρα. Εντάξει, το φρέσκο δικηγόρος και τώρα κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Αχιλλέα, από όταν πάντα φρέσκοι είμαστε. Πάντα φρέσκοι είμαστε. Ωραία, ωραία. Καλά τα λες, Μίκη. Καλά τα λες, Μίκη. Λοιπόν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και λέμε, ωραία, γιατί δεν κάνουμε κάτι. Εγώ ήμουν στο Στρασβούργο, είχα μάθει 5 πράγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
δικαιώματα και λέω και εγώ, ξέρεις, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Μπορεί να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι το δικαίωμα ατομικής προσφυγής, μπορείς να εναγάγεις την Τουρκία για να διεκδικήσεις επιστροφή στην περιουσία σου, καθώς και την απώλεια χρήσης για την περιουσία και για την πατρογονική οικία στην οποία έμενες. Και με αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσουμε. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία το Ιούλιο του 89. Ήσουν ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία, έτσι. Ναι, το θέμα, ναι, ήταν εντελώς επαναστατική και μετά, ιδέα. Ήταν μια επαναστατική ιδέα για την εποχή εκείνη. Γιατί ποιος τολμούσε βασικά να τα βάλει μαζί με την Τουρκία. Γιατί αυτό το οποίο κάνατε μαζί με την κυρία Λοϊζίδου ήταν μια... ήρθατε απευθείας σύγκρουση μαζί με την ίδια την κατοχική δύναμη. Ναι, ήταν μια μάχη, μια νομική μάχη και ήταν κόσμος πολλής, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκική Δημοκρατία, η Επιτροπή, το Δικαστήριο. Ήταν κανονική μάχη, να μην μπούμε σε αυτά βέβαια, δεν είναι τετριμένα. Η ουσία όμως, η ουσία του αποτελέσματος της υπόθεσης της Τιτίνας Λοϊζίδου εστιάζεται σε δύο σημεία. Το ένα είναι ότι είναι η Τουρκία υπεύθυνη για το τι γίνεται βόρεια της γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Διότι η Τουρκία έλεγε, εγώ αναγνωρίζω την ουτοκαλούμενη τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Αυτό είναι ένα κράτος. Πηγαίνετε σε αυτό το κράτος να βρείτε το δίκαιό σας. Είπαμε εμείς, ναι, αυτό δεν είναι κράτος. Αυτό είναι ένα κατασκεύασμα, είναι μια υποτελής στην Τουρκία τοπική διοίκηση. Για τις πράξεις της οποίας διοίκησης η Τουρκία συνεχίζει να είναι υπεύθυνη. Πού το είπατε αυτό? Πού στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πού το είπατε αυτό, Αγγελέα, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μας δικαίωσε. Και έγινε ακριβώς αποδεκτό ότι το τι υπάρχει στα κατεχόμενα είναι μια υποτελής τοπική διοίκηση. Ο ακριβής όρος subordinate local administration. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στην Λοϊζίδου. Το δεύτερο που είναι επίσης σημαντικό σε ατομικό επίπεδο είναι ότι η κυρία Λοϊζίδου δεν πήγε να πει ότι εγώ έχω μια περιουσία, δώστε μου ας πούμε 1000 και να σας τη δώσω. Είπε όχι, εγώ έχω μια περιουσία, επιβεβαιώστε ότι είναι δική μου και εφόσον είναι δική μου, εγώ θέλω τα διαφυγόντα κέρδη, τα ενίκια τα οποία δεν πήρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η κυρία Λοϊζίδου προσπάθησε και κατάφερε να διεκδικήσει απώλεια χρήσης. Δεν απεμπόλησε το ιδιοκτησιακό της δικαίωμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, διότι απέδειξε ότι η περιουσία, ότι φταίει η Τουρκία, η περιουσία είναι δική της και η Τουρκία πρέπει να τις καταβάλει από ζημιώσεις οι οποίες επιμετρούνται με μια λογική ενοικίου, αν θέλετε. Το ενίκιο που δεν πήρε είναι το μέγεθος της ζημιάς που έπαθε. Και αν ήταν σπίτι, είναι τόσα. Αν ήταν ξενοδοχείο, ήταν κάτι άλλο. Αν ήταν πολυκατοικία, είναι κάτι αν άλλο. Αν ήταν περβόλη, θα ήταν αν κάτι ήταν περβόλη, άλλο. Μην το λέτε, περβόλη σε μια υπόθεση, μετρούσαμε τα πορτοκάλια μέσα σε μια σκάλα πορτοκαλαιώνα και μετρούσαμε τα πορτοκάλια που έκαμνε η κάθε πορτοκαλιά μέσα στον πορτοκαλαιώνα για να βρούμε την ζημιά που έπαθαινε ο ιδιοκτήτης, ζώδια νομίζω, ήταν μόρφου. Ζώδια. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Αυτό είναι ένα εισόδημα. Ήταν ένα έτσι, μα, και όχι, ζούσανε, δεν μπορεί κάποιος να το παραβλέψει. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω. Ναι, απλώς για να κλείσω την παρένθεση. Οπότε, η κυρία Λοϊζίδου μας έδωσε αυτό το προηγούμενο. Ότι δηλαδή φταίει η Τουρκία, η περιουσία είναι των Ελληνοκυπρίων και μπορούν οι Ελληνοκύπροι να διεκδικούν απώλεια χρήσης. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία ξεκίνησαν και άλλες υποθέσεις. Στα μέσα του δρόμου φτάσαμε στην υπόθεση Δημόπουλου, όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε, παιδιά, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έρχεστε από την Κύπρο κατευθείαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει ότι πρέπει να εξαντλήσεις τα εσωτερικά ένδικα μέσα, δηλαδή πρέπει να πας στο αδικαστήριο της χώρας την οποία κατηγορείς ότι σου παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και
και να πας στα δικαστήρια και να προσπαθήσεις να βρεις το δίκιο σου. Η Τουρκία, ακριβώς για αυτό το σκοπό, έκαμε την Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας στα κατεχόμενα. Και είπε, εμείς έχουμε αυτή την Επιτροπή, αντί να πηγαίνετε κατευθείαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πρέπει πρώτα να έρχεστε στην Επιτροπή, αν δεν ικανοποιηθείτε να πάτε στο Διοικητικό Δικαστήριο στα κατεχόμενα, μετά να κάνετε έφεση και τότε μόνο να πάτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή ήταν απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Αχιλλέα. Στην υπόθεση Δημόπουλος, γιατί, το 2010. Ναι, ήταν απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί υπήρχε μια πληθώρα αιτήσεων εναντίον της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ακριβώς. Πρώτον, διότι υπήρχε μια πληθώρα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η διαδικασία της σύμβασης για όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι ότι πρέπει να πας στο δικαστήριο της χώρας την οποία εσύ θεωρείς ότι σου παραβιάζει τα δικαιώματα σου. Η λογική αυτή είναι ότι πρέπει να δοθεί ευκαιρία στα ένδικα μέσα της συγκεκριμένης χώρας να αντιδράσουν. Διότι μπορεί να πας στο δικαστήριο και να σου πούν, μάλιστα κύριε, να σου δώσουμε την αποζημίωση που ζητάς. Μπορεί να γίνει. Ναι, αυτό εμείς, η κυρία Λοϊζίδου είχε αρχίσει την πρακτική να πηγαίνεις κατευθείαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όχι να πηγαίνεις μέσα στα ένδικα μέσα της χώρας. Αλλά, και κλείνω, πρέπει να τονίσουμε ότι τα ένδικα μέσα αυτά είναι της Τουρκίας. Ναι, δεν είναι δεν το ψευδοκράτος. Δεν υπάρχει ψευδοκράτος. Είναι απλώς μία διοίκηση. Αυτή η διοίκηση δεν έχει νομική προσωπικότητα, δεν μπορεί η ίδια να εκπροσωπηθεί στο διεθνές δίκαιο και ναι, υπάρχει μια έννοια διοίκηση. Όταν πας στα κατεχόμενα, έχει ένα τύπο που λέει ότι είναι αστυνομικός, διευθύνει την τροχέα, αν μη κακό έχεις δυστύχημα θα έρθει με την κορδέλα να μετρήσει και τέλος πάντων υπάρχει ένα σύστημα διοίκησης. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι κράτος. Αυτό είναι η Τουρκία. Εφόσον, Αχιλλέα, και οικονομικά η κατεχόμενη περιοχή εξαρτάται από την Τουρκία. Απόλυτα. Δεν είναι αυτόνομο λεγόμενο κράτος όπως ισχυρίζεται ο Ντατάρχε ή άλλοι ηγέτες της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Είναι οικονομικός, πολιτικός και στρατιωτικός που ελέγχει η Τουρκία τα κατεχόμενα. Ναι. Με αυτά τα τρία πράγματα έχει η Τουρκία αποτελεσματικό έλεγχο, άρα η Τουρκία κάνει κουμάντο, να το πούμε κυπριακά για να εξηγούμαστε. Ναι, ναι. Η Τουρκία ελέγχει την κατάσταση και εφόσον η Τουρκία ελέγχει την κατάσταση, η Τουρκία είναι και υπόλογη. Ναι. Διότι εάν ελέγχεις ένα χώρο, τότε έχεις και ευθύνη. Αυτή η ευθύνη που έχεις εκφράζεται μέσα από τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο ότι η Τουρκία πρέπει να σου διασφαλίζει το δικαίωμα περιουσίας, το δικαίωμα ζωής, το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου, διακίνησης, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Κυρία Λοϊζίδου ασχολήθηκε με το θέμα της περιουσίας και είπε αυτή η περιουσία είναι δική μου, μάλιστα της είπε το δικαστήριο, είπε η Τουρκία μου τα παραβιάζει, μάλιστα είπε το δικαστήριο και είπε και εγώ θέλω αποζημίωση ότι αποστερήθηκα την χρήση αυτής της περιουσίας. Δεν την πούλησε την περιουσία. Όχι, όχι, δεν ήταν αυτό. Είναι ιδιοκτησία της κυρίας Λοϊζίδου. Μέχρι σήμερα είναι δικό της. Απλώς πήρε τα λεφτά τα οποία αντισυναλογούν όσον αφορά την απώλεια χρήσης. Απώλεια χρήσης για την περίοδο, για να είμαστε ακριβείς, 1990-1998. Αν κάνει αίτηση τώρα. Αν κάνει καινούργια, αν κάνει καινούργια αίτηση, θα μπορεί να πάρει για τα καινούργια. Η διαφορά είναι ότι τώρα θα πρέπει να πάει στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας, αν θέλει να το κάνει. Δύο πράγματα ήθελα να σε ρωτήσω, Αχιλλέα. Το ένα, να μας εξηγήσεις αυτό που είπες και εσύ. Επιβεβαίωσε βασικά η Τουρκία ότι είναι δική της η περιουσία στην κατεχόμενη Κερίνια. Να το πούμε κυπριακά. Τα κοτσάνια. Για να εξηγούμαστε. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας. Τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας αυτά, του οποίου το όνομα του Μίκη Κασάπη φαίνεται επάνω, καταδεικνύουν τον ιδιοκτήτη της περιουσίας που περιγράφει. Του νόμιμου ιδιοκτήτη. Ένας είναι ο ιδιοκτήτης, δεν έχει παράνομο. Ο ιδιοκτήτης είναι πάντα νόμιμος. Μιλώ γιατί... Άλλο επεμβασίας. Ο ιδιοκτήτης ένας είναι. Αν λέει Μίκης Κασάπης, είναι δική σου. Αν λέει Τιτίνα Λοϊζίδου, είναι δική της. Αν λέει Αχιλλέας Δημητριάδης, είναι δική μου. Η πάροδος του χρόνου αλλοιώνει βασικά την... Όχι την ιδιοκτησία. Όχι η ιδιοκτησία πάντοτε υπάρχει. Το τι αλλοιώνει, και αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε, είναι οι θεραπείες που μπορείς να ζητήσεις. Ναι. Δηλαδή, αν ήταν ένα σπίτι και μετά από 50 χρόνια ήσουν τον καιρό της εισβολής, ας πούμε, 15 χρονών. Τώρα είσαι 65. Έχει 50 χρόνια που δεν μένει στο σπίτι σου. Έτσι. Μένει κάποιος άλλος. Το ερώτημα είναι αύριο σε μια πιθανή δικαστική διαδικασία. Εσύ λες ήταν το σπίτι μου μέχρι 15 χρονών. Ο άλλος λέει, μα εγώ γεννήθηκα μέσα
και είμαι τώρα 50 χρόνια μέσα. Ποιος θα πάρει το σπίτι πίσω? Αυτό είναι η θεραπεία. Αυτή η θεραπεία είναι που κατά το δικαστήριο πρέπει να δοθεί μόνο όταν υπάρχει ο ανάλογος συναισθηματικός δεσμός. Δηλαδή αν έφυγες από το σπίτι σου όταν ήσουν ενός χρονού και ο άλλος μένει μέσα 50 χρόνια, ποιος θα πάρει το σπίτι πίσω, εσύ που έφυγες όταν ήσουν ενός ή αυτός που έμεινε 50 χρόνια? Αυτό είναι θέμα θεραπείας. Το θέμα αποζημίωσης δεν αλλάζει. Αν σου πάρουν το σπίτι θα σε αποζημιώσουν. Αν δεν σου πάρουν το σπίτι θα σου το δώσουν πίσω. Αυτό πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Ναι, αλλά θα παραμείνω σε αυτό το οποίο λες, Αχιλλέα, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Δηλαδή ο συναισθηματικός τομέας υπερτερεί του τίτλου ιδιοκτησίας από τον νόμιμο κάτοχο και τους κληρονόμους του. Ο συναισθηματικός δεσμός είναι για αυτόν που έφυγε. Ναι. Αν εσύ ήσουν μέσα ένα χρόνο, δεν είχε συναισθηματικό δεσμό. Ναι, στα 10 ή 15. Το δικαστήριο τράβηξε τη γραμμή. Το δικαστήριο είπε είτε στα 12 είτε στα 13, όσοι μείνανε μέσα περισσότερο από 12 ή 13 χρόνια, όντως έχουν τον συναισθηματικό δεσμό να επιστρέψουν στην περιουσία τους. Στο σπίτι τους, με συγχωρείτε. Όταν ήσουν λιγότερο από αυτό, η απόφαση του δικαστηρίου που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη λένε ότι δεν μπορείς να επιστρέψεις πίσω, αλλά θα αποζημιωθείς. Να μην ξεχνάμε ότι αυτό, η αποζημίωση, αυτό το οποίο λες, γιατί για μένα είναι υπόθεση ασπρόφτα και η άλλη πετρακίδη, νομίζω. Δηλαδή, για να ξεκαθαρίσουμε, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν κάτω από 12, ναι, 13, 14, 15 ετών, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη δικαιούνται, αλλά δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν. Δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν αν έχει κάποιο που μένει μέσα για 50 χρόνια. Αν είναι άδειο, αν είναι ένα χωράφι που είναι άδειο, βεβαίως θα πάνε πίσω. Ναι. Αλλά αν είναι ένα σπίτι στο οποίο από το, ξέρω εγώ, 74, από το 80 μένει κάποιος άλλος μέσα, κατά την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και δεν δική μου νομολογία, εγώ απλώς διαβάζω, οι πιθανότητες να επιστρέψουν είναι εξαιρετικά περιορισμένες, αν όχι ανύπαρκτες. Ναι, είναι πολύ παράξενο αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, είναι εκεί τόσα χρόνια. Μπορεί να μην το λέμε, αλλά είναι εκεί. Είναι πρωτόγνωρο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να μην δικαιούται αυτός ο οποίος είχε την περιουσία, η μάνα του, ο πατέρας του, ανεξάρτητα αν ήταν 2 ή 5 ή 10. Τώρα έκανες μία υπέρβαση. Είπες η μάνα του ή ο πατέρας του. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην Κύπρο έχουμε μία σύγχυση. Η έννοια του εκτοπισμένου, και όχι πρόσφυγα, και να εξηγήσουμε και αυτό, ο πρόσφυγας είναι αυτός που περνάει διεθνή αναγνωρισμένα σύνορα και έχει χάσει το σπίτι του. Ο εκτοπισμένος είναι αυτός που μέσα στη χώρα χάνει το σπίτι του. Άρα είναι εκτοπισμένοι. Στην Κύπρο είναι εκτοπισμένοι. Και όχι πρόσφυγες. Εκτός αν θέλουμε να πούμε ότι η πράσινη γραμμή είναι το σύνορο, εκείνη από εκεί, εμείς από εδώ, δύο κράτη κλπ. Εγώ δεν το δέχομαι. Γι' αυτό χρησιμοποιώ την λέξη εκτοπισμένος, διότι ο νομικός όρος του εκτοπισμένου είναι αυτός που έχει μετακομίσει αναγκαστικά σε άλλο μέρος της ίδιας χώρας. Ναι. Ενώ ο πρόσφυγας είναι αυτός που έχει μετακομίσει αναγκαστικά σε άλλη χώρα. Ναι, θα το ξεχωρίσουμε αυτό, διότι το εναλλάσσουμε αυτή τη χρήση ως αν να μην έχει. Ο πρόσφυγας ήταν αυτός που έφυγε από τη Σμύρνη και πήγε στην Ελλάδα. Πρόσφυγας είναι ο άνθρωπος που ήταν στην Κερίνια, έφυγε από την Κερίνια και τώρα ζει στη Γερμανία. Ναι. Το ότι έφυγε. Αυτός θεωρείται πρόσφυγας. Δεν έχασε το σπίτι. Ναι. Αλλά αυτός που έφυγε από την Κερίνια και πήγε στη Λεμεσό δεν είναι πρόσφυγας. Είναι εκτοπισμένος στην ίδια την πατρίδα του. Ακριβώς. Αυτό προσέθεσες αυτό που δεν είχα βάλει. Αυτό είναι πραγματικά. Τώρα, με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία περιγράφεις, για ποια λύση τότε συζητάμε? Όταν βασικά οι περισσότεροι, οι παλαιότεροι, η πιο παλιά γενιά, πιθανό να είναι να μην υπάρχει πλέον ή να είναι πολύ μεγάλη η ιδιότητα του εκτοπισμένου δεν είναι κάτι που μπορείς να κληροδοτήσεις τα παιδιά σου. Δηλαδή, αν εσύ δεν ήσουν εκτοπισμένος, διότι γεννήθηκες το 75, έτσι. Άρα δεν μπορεί να ήσουν εκτοπισμένος. Οι γονείς σου ήταν εκτοπισμένοι. Από νομικής πλευράς, αυτή η έννοια του εκτοπισμένου δεν μπορεί να την κληρονομήσεις ως παιδί.
άλλο είναι τα λεφτά που σου δίδει το κράτος ή τα ωφελήματα που παίρνεις επειδή είσαι παιδί εκτοπισμένο. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Αυτό είναι η βοήθεια που το κράτος αποφάσισε να σου δώσει. Δικαίωμα. Αλλά δεν κληρονομάς την ιδιότητα αυτή, διότι η ιδιότητα του εκτοπισμένου είναι μια σχέση που έχει εκείνος ο άνθρωπος με τη γη ή με το σπίτι του, και αυτή η σχέση στα παιδιά δεν υπάρχει, διότι τα παιδιά δεν έζησαν εκεί. Ναι. Και αυτά είναι, πώς θα το πω, ξεκάθαρες θέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όχι μόνο για την Κύπρο, για όλο το Συμβούλιο της Ευρώπης. Με όλα αυτά τα οποία αναφέρεις, Αχιλλέα, να υποθέσουμε ότι, να υποθέσει και ο τηλεθεατής, αλλά και εμείς που σε ακούμε εδώ, ότι τουλάχιστον το θέμα το εδαφικό, το περιουσιακό, έχει λυθεί κατά κάποιο τρόπο και θα βρεθούν άλλες θεραπείες για αποκατάσταση των εκτοπισθέντων από τις κατεχόμενες περιοχές. Κοιτάξτε, όσο περνά ο χρόνος και όσο πιο πολύ χτίζουν, τόσο πιο λίγες είναι οι πιθανότητες αυτών που είναι σήμερα ιδιοκτήτες των περιουσιών πάνω στις οποίες χτίστηκαν. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί έγινε λύση, και στο Τρίγωμο, για να μιλούμε συγκεκριμένα, έχεις μία πολυκατοικία 20 ορόφους μέσα στο χωράφι σου. Είχες ένα χωράφι στο Τρίγωμο και τώρα σου χτίσαν μία πολυκατοικία. Θα πάρεις πίσω το χωράφι σου και την πολυκατοικία? Δεν θα την πάρεις. Θα πάρεις την αποζημίωση που σου αναλογεί για την απώλεια χρήσης του χωραφιού και για το ότι το χάνεις σήμερα. Αυτό θα γίνει. Αυτά είναι τα μαθηματικά. Δεν πρόκειται να πάρεις την πολυκατοικία που έχτισε ο άλλος. Τώρα θα μου πεις, μα ο άλλος είναι σφετεριστής και την έχτισε. Μάλιστα, είναι. Αλλά αν θα κάνεις λύση, θα πεις ότι αυτός που την έχτισε την κρατάει και σου πληρώνει εσένα την αποζημίωση. Ποιος θα πληρώσει όμως? Η Τουρκία. Γιατί βάζουμε τώρα? Μα μιλάμε για μια περιουσία, Αχιλλέα, των πόσο δις είναι η περιουσία στην κατεχόμενη 10 δισεκατομμύρια η αξία. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι λίγα 10. Είναι λίγα που λες 10. Πολύ λίγα 10. Τώρα είναι πολλά δισεκατομμύρια η αξία της γης. Η αρχή δεν αλλάζει λόγω του μεγέθους της παραβίασης. Αν, ας πούμε, η Τουρκία δεν μπορεί να πληρώσει για την απώλεια χρήσης της περιφραγμένης πόλης της Αμοχώς του, τότε να μας τη δώσει πίσω να τελειώνουμε. Ναι. Δουλεύει και έτσι το πράγμα. Ναι. Απλώς δεν τα σκεφτόμαστε έτσι. Αλλά να έρθω πίσω σε αυτό. Ναι. Πάμε στο τρίκονο. Θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε έτσι. Κοιτάξτε, λογικά θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Κατά την άποψή μου θα πρέπει, διότι του κάθε ενός η περιουσία είναι ατομική. Εσένα μπορεί να σου δώσει ο πατέρας σου, εμένα μπορεί να σου δώσει η μητέρα μου. Σωστή. Του άλλου μπορεί να σου δώσει η γιαγιά του. Ναι. Αυτή την περιουσία που μας έδωσαν οι πρόγονοί μας, εμείς πρέπει να τη διαχειριστούμε. Ο άλλος λέει, κοίταξε να δεις, εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση θα λύσει τον Κυπριακό και θα δικαιωθώ. Δικαίωμά του. Συναντάνε πολλούς συναντάνε. Εγώ λέω... Έχει λέει τέτοιους που έχουν αυτή τη διατύπωση. Λοιπόν, να περάσουμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ εδώ να ακούσουμε τον κύριο Μάριο. Ο κύριος Μάριος είναι παρόν. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μάριο. Δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι κατά πόσο ο εκτοπισθέντας καταλάβαινε ότι δεν έχει δικαίωμα αν είναι εκτοπισθέντας κάτω των 15 χρονών ή των 20, όπως είπε ο κ. Δημητριάρης. Τούτο είναι κατανοητό ότι δεν δικαιούται να πάει στο σπίτι του. Ο πρόσφυγας, τους που ανέφερες ότι είναι να πάει από την Κύπρο στην Αγγλία ή στην Ελλάδα, τα παιδιά του έχουν να τελειώσει. Έχουν το δικαίωμα? Όχι. Και το άλλο. Πολλά πιο σημαντικό για μένα. Να απαντήσω. Ναι, να τελειώσει και να απαντήσει. Η σύσταση και είπα είναι ότι ισχύουν τούτοι οι νόμοι. Ποιες χώρες τις ψηφίσαν? Οι χώρες που έχουν πρόσφυγες, που έχουν εκτοπισθέντες, όξα ο κάθε Ευρωπαίος, Γερμανός, Ιταλός, Ισπανός, που εμείς στη τη Βουλή και εμείς οι Κυπραίοι ή οι εκτοπισθέντες, είχαμε και συμφωνήσαμε με τους νόμους. Δηλαδή οι πολιτικοί μας, πριν να ψηφίσουν ή να υπογράψουν, εδώ είχαν το δικαίωμα να αποφασίσουν τα άλλα λίγα μας. Ευχαριστώ. Ακούσα από την τηλεόραση. Κύριε Μάριε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία τη δική σου. Να είσαι καλά, καλά απόγευμα. Θα απαντήσει ο Αχιλλέας. Έχουμε τον κύριο Νεόφυτο στην γραμμή. Δώσουμε ένα λεπτό για να μην τα χάσουμε. Υπηγούν συνεχώς οι γραμμές.
Άσε να απαντήσουμε δύο-τρία. Όχι μόνο να ρωτούν, να απαντούμε, ρε Μίκη. Εντάξει, λοιπόν. Να πάρει τον κύριο Νεόφυτο να τα κάνουμε οργανωμένα. Πάρει τον κύριο Νεόφυτο να κάνουμε μια μπαύση. Θα τα κάνουμε βάσει τη νομική σπουδή, Χιλέα. Που είναι οργανωμένα. Οι άνθρωποι μπαίνουν στον κόπο να μας τηλεφωνήσουν. Από σεβασμό. Εγώ θέλω στους ανθρώπους αυτούς να δώσω μια απάντηση. Μπορεί να τους αρέσει, μπορεί να μην τους αρέσει. Όχι. Αλλά εγώ θέλω να τη δώσω. Λοιπόν, επειδή εγώ δουλεύω 1, 2, 3, έγραψα. Κύριος Μάριος 1, κύριος Νεόφυτος 2. Θα τον ακούσουμε τον κύριο Νεόφυτο, τι έχει να μας πει. Κύριε Νεόφυτο, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Δημητριάδη. Κύριε Δημητριάδη, απέκτησα ένα χτήμα σε χωριό της επαρχίας μου, όπως τον πατέρα μου. Ναι. Αυτό το χτήμα το έβαλα στην Επιτροπή. Μάλιστα. Η υπόθεση ετέλειωσε και πάμε για αποζημίωση ή κατοχή του χτήματος. Το λοιπόν, τώρα έρχεται η τουρκοκυπριακή πλευρά και λέει ότι ναι, έχει το τσάνι του χτήματος, αλλά υπάρχει και ο προπάπους σου μέσα. Και θέλουν τώρα από την Επιτροπή να τους πάρουν μια βεβαίωση που το διοικητήριο να μοχώς του. Ναι. Ότι είμαι εγγονός του τάδε που είχε παλιά ή ναι. Το κορμάτι μου γεννήθηκε το 1830 κάπου εκεί. Εντάξει, κατάλαβα. Ναι, ναι, ωραία. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Νεόφυτε μου, δώσουμε ένα λεπτό να μου δώσει ο Μίκης ώρα να σου απαντήσω. Κατάλαβα το σημείο. Ζητήσα σου το όνομα του παππού σου. Του προπάπου μου. Του προπάπου σου. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Το όνομα έχω το. Όχι, να πεις. Εντάξει, κατάλαβα. Ας με να το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νεόφυτε, να απαντήσεις. Παρακαλώ. Ναι, όχι, να απαντήσουμε τον κύριο Νεόφυτο. Να απαντήσεις τις δύο γραμμές, ναι, ναι. Λοιπόν, και να πάρουμε κι άλλες. Το θέμα που εγείρει ο κύριος Νεόφυτος είναι ποιος επιτρέπεται να κάνει αίτηση στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Ο άνθρωπος είπε ότι έκαμε την αίτηση. Η περιουσία ήταν στο όνομα του πατέρα του. Το κριτήριο που εξασκείται για αυτήν την Επιτροπή είναι ότι πρέπει να ήταν ο ιδιοκτήτης τον Αύγουστον του 1974 ή η νόμιμη κληρονόμη του. Έτσι. Άρα, αν ο παππούς ήταν ο ιδιοκτήτης του 1974, ο πατέρας εν ο νόμιμος κληρονόμος, πιθανώς ο πατέρας του κυρίου Νεόφυτου να μην είναι στη ζωή, άρα ο κύριος Νεόφυτος είναι ο κληρονόμος σήμερα, άρα δικαιούται να κάνει αυτή την αίτηση. Τώρα, γιατί του ζητήσαν το όνομα του πρόπαππού του, δεν ξέρω. Ήταν πάνω στον πρόπαπο η περιουσία. Έτσι φαίνεται. Ναι. Εν το καταλαβαίνω. Ήταν στον πρόπαπο η περιουσία. Ναι. Οπότε ήταν στον πρόπαπο, μετά στον παππού. Στον παππού και μετά στον πατέρα. Στον πατέρα. Στον πατέρα και μετά στο παιδί. Στον Νεόφυτο. Μάλιστα. Το πρόβλημα ποιο είναι, να σας πω το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι το χτιματολόγιο Γκερίνιας και το χτιματολόγιο Αμοχώς του το έπιασαν οι Τούρκοι. Ναι. Άρα. Δεν υπάρχουν δεδομένα. Τα δεδομένα υπάρχουν, αλλά τα κρατούν οι Τούρκοι. Ναι. Τα δεδομένα, ναι. Αν είδατε ποτέ εκείνα τα χοντρά βιβλία, τα δερμάτινα, ναι, εκείνοι, ναι. Τα κρατούν οι Τούρκοι, εκείνα τα κρατούν οι Τούρκοι. Οπότε τώρα ο κύριος Νεόφυτος πρέπει να πάει να αποδείξει κάτι που δεν έχουμε στοιχεία για να το δώσουμε. Διότι πριν το 1974, εν και ξέρουμε στην Αμόχωστον τι ακριβώς, ποιος ακριβώς ήταν ο ιδιοκτήτης. Και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πολύ σοβαρό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μάριον. Είπε μας ποιοι ψήφισαν τους νόμους. Η νόμη και αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εμπήκαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε σήμερα στον αριθμό 46 και οι ίδιες πρόνοιες εφαρμόζονται για όλους τους πολίτες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οπότε τους νόμους τούτους τους ψηφίσαν στη Βουλή. Ο πρώτος φίλος, είναι θεατής Αχιλέα, ρώτησε γιατί είπε προηγουμένως για το θέμα της ηλικίας. Δηλαδή... Ναι, να έρθω. Ναι, ωραία, να για το θέμα της ηλικίας, δύο θέματα που ήγηρε. Το πρώτο είναι ότι αν ήσουν κάτω από τα 13, δεν έχεις το συναισθηματικό δεσμό να επιστρέψεις εις το σπίτι σου, διότι αυτή είναι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ναι. Παναλαμβάνω, δεν την έκανα εγώ διέβασα την. Και η λογική είναι ότι αν κάποιος μέχρι τα 13 του ήταν μέσα σε ένα σπίτι, δεν είναι αρκετόν κατά το δικαστήριο να αποδείξεις το συναισθηματικό δεσμό. Πρέπει να είναι περισσότερα χρόνια. Οπότε έχεις από τη μια πλευρά έναν ο οποίος, ας πούμε, έμεινε μέσα στο σπίτι για 10 χρόνια και έχεις και από την άλλη πλευρά
έναν Τουρκοκύπριον ή κάποιον άλλον ο οποίος είναι νόμιμα εκεί, ο οποίος έμεινε μέσα τα τελευταία 40 χρόνια. Μετά από εισβολή. Δεν το συζητώ αυτό. Δεν είναι τούτο που συζητώ. Εγώ συζητώ ότι έχεις έναν που ήταν μέσα 13, μέχρι 13 χρόνια και έχεις έναν ο οποίος είναι εκεί 40 ή 50 χρόνια. Δεν εξετάζω το γιατί είναι εκεί, ούτε εξετάστηκε το θέμα στην υπόθεση. Ωραία. Είναι εκεί και ζυγίζεις αυτά τα δύο δικαιώματα. Ποιο θα δώσουμε το σπίτι? Θα το δώσουμε τούτου που έμεινε μέσα 13 χρόνια αλλά μετά έφυγε για 50, ή θα το δώσουμε τούτου ο οποίος τα τελευταία 40 χρόνια μένει μέσα? Ναι. Και η απόφαση του δικαστηρίου είναι ότι αποζημιώνουμε αυτόν που έμεινε μόνο 13 χρόνια και το δίδουμε σε αυτόν που έμεινε 40. Άρα. Και είχε ακόμα κάτι ο κύριος Μάριος, είπε μου ποια είναι η διαφορά του πρόσφυγα από του εκτοπισμένου όσον αφορά αυτόν, και η απάντηση είναι καμία. Είτε επίγεσαι στη Λεμεσόν από τα κατεχόμενα, άρα είσαι εκτοπισμένος, είτε πίεση στην Αγγλία από τα κατεχόμενα, άρα είσαι πρόσφυγας, το θέμα του συναισθηματικού δεσμού και την χρήση που έκαναν οι άλλοι είναι ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. Έχουμε ο κύριος Κύπρος, θα απαντάμε τρία-τρία τηλεφωνήματα. Ναι, ο κύριος Κύπρος. Ναι, μόνο να γράφουμε το όνομα. Ναι. Λοιπόν, ναι, κύριε Κύπρο, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, σας χαιρετώ εγώ και ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να εκφράσουμε απόψεις. Ναι. Η πρώτη άποψη είναι ότι επειδή έχουμε ήδη κατόπιν ενεργειών κάποιου ιδιώτη, συνελήφθη ένας σφετεριστής, ναι, ο οποίος δεν είναι καν τουρκοκύπριος. Και οι παραπάνω σφετεριστές είναι αυτοί. Εισηγούμε, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο κύριος Δημητριάδης, πριν να τον αφήσουν ελεύθερο, να δώσει αποζήμιωση σε όλους, διότι δεν είναι μόνο στο τρίγωμα αυτό που έκτισε. Α, και σε παρένθεση, φαίνεται οι μυστικές μας υπηρεσίες δεν είναι και πολύ καλές, αφού ιδιώτης τον βρήκε αυτόν και τον παρέδωσε στις κυπριακές αρχές. Πριν φύγει, να αποζημιώσει άδρα τους ιδιοκτήτες αυτής της γης. Κατ' επέκταση όμως, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κύριε Κασάπη, αν μπορείτε να κάνετε μια εκπομπή. Αναφέρθηκε ο κύριος Δημητριάδης στους συνοικισμούς που χτίστηκαν άρων-άρων για να μπουν μέσα οι εκτοπισμένοι ή οι πρόσφυγες. Ναι. Εκτοπισμένοι, ας πούμε εκτοπισμένοι. Όχι, είναι εκτοπισμένοι. Παρόλο που δεν έχει το... Ναι, παρόλο που για μένα δεν έχει τόσο βαριά σημασία, αλλά το σωστό ναι είναι εκτοπισμένοι. Χτίστηκαν άρων-άρων. Ναι. Έκανα μια εκστρατεία για τον συνοικισμό Μακάριον τον Τρίτο στις Καμάρες, ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι πολύ επικίνδυνες, υπάρχουν ετοιμόρροπες οικοδομές, και ευτυχώς εδώ έγινα σεισμή στην Τουρκία. Πήγαμε στην Βουλή δύο χρόνια από το 21-22, θυμάμαι, ενέκρινε η Βουλή και πήγε, θα αναφέρω το όνομα, ο βουλευτής, ο Χρήστος Ενέκης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, επιτέλους, έστω και το πισό, η αρχή ηλεκτρισμού να δώσει ρεύμα μέχρι το μετρητή της και να το πληρώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ναι, και του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Χάκη Βασιλείου. Η λειτουργός της πολεοδομίας, δεν ξέρω γιατί υπάρχουν αυτές οι πολεοδομίες, παραλαμβάνω να σας παρακαλέσω να κάνετε, αν δεν το διορθώσουν όλα, μια εκπομπή και να στείλω υλικό ή να έρθετε μαζί να δούμε τους συνοικισμούς. Θέλετε, αγαπητέ μου, κύριε Κύπρο, θέλετε να αφήσετε το τηλέφωνο σας στα παιδιά της παραγωγής για να σας πάρω μόλις τελειώσουμε? Βεβαίως. Αν έχετε την καλοσύνη, βεβαίως, αφήστε το τηλέφωνο στα παιδιά έξω, στον Αντώνη και τον Σπύρο, για να σας πάρω τηλέφωνο μόλις τελειώσει η εκπομπή. Τώρα λοιπόν, πήγε ο Χρήστος Ενέκης των Υπουργών Εσωτερικών, ενέκρινε, παρακαλώ, το ποσό που δεν αξίζει ούτε μια λιμουζίνα, 60.000 ευρώ για όλον τον συνοικισμό, να πληρώσει την ηλεκτρική που λέγεται Οργανισμός Κοινούς Ωφελίας, για μένα είναι κοινής αφέλειας, και να εκτελέσει το έργο η ΑΕΚ. Το σταμάτησε μια λειτουργός της πολεοδομίας στη Λευκοσία. Δεν θα πω το όνομα της. Όχι, δεν χρειάζεται. Έτσι με πληροφόρησε ο κ. Χρήστος Ζενέχης. Το Τάξη. Σταμάτησε. Λέει, αν τους δώσουμε 60.000 ευρώ, ούτε έναν αυτοκίνητο δεν είναι τώρα τους πλουσίου, θα θέλουν και άλλοι συνοικισμοί. Η ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία,
έκανε διάγνωση ότι 20% των 100 των εγκαταστάσεων του συνεκινούς είναι πολύ, πολύ, πολύ επικίνδυνες. Δηλαδή κάποιος αγγίξει το ψυγείο του να τα ανοίξει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποστεί ηλεκτροπληξία. Αυτοί οι άνθρωποι χάσαν τις περιουσίες τους. Κάποιοι είναι εκατομμυριούχοι από τις περιουσίες τους. Σωστά. Καταπούμε όμως, αν μπορέσουμε να κάνουμε μια εκπομπή. Ευχαριστώ. Πού τι μπορεί να γίνει, κύριε Δημητριάδη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κύπρο. Να περάσουμε. Θα αφήσετε το τηλέφωνο σας, το έχετε ήδη δώσει. Να περάσουμε σε μια άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ο κύριος Ξένιος Παρών. Κύριε Ξένιο. Να είστε καλά. Ήθελα να. Εντάξει, αισθανόμαστε πολύ άσχημα όταν η έννοια της πατρίδας γίνεται διαμέσου των περιουσιών. Αλλά ανεξάρτητα, ας πούμε και λίγα λόγια αυτό. Το πρώτο που ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δημητριάδη, πιστεύετε κύριε Δημητριάδη ότι η επιτροπή η οποία έχει υιοθετηθεί, έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που μας εξηγήσατε προηγουμένως, στα κατεχόμενα από την Τουρκία, είναι αξιοπίστη ως προς το αποτέλεσμα, δηλαδή ως προς το τελεσίδικο των υποθέσεων που προσετρέχουν οι Ελληνοκύπριοι, σε ό,τι αφορά δηλαδή τον χρόνο και τα χρήματα, ενώ το ποσό της αξίας των περιουσιών. Και το δεύτερο επίσης που θέλω να ρωτήσω, αν κατά τη γνώμη σας μέσα από την αξιοπίστη εμπειρία σας, είμαι σίγουρος γι' αυτό, μπορεί να ζήσουμε μια κατάσταση όπου ο Τουρκοκύπριος να δικαιωθεί ως χρήστης, όπως το εξηγήσατε με την ηλικία των παιδιών και όλων αυτών, ως χρήστης τα κατεχόμενα και ταυτόχρονα να δικαιωθεί και ως ιδιοκτήτης από παραλήψεις δικές μας σε τουρκοκυπριακές οικίες ή άλλη περιουσία στα ελεύθερα εδάφη, επειδή εμείς είμαστε κράτος, ενώ εκείνη είναι ένα ψευδοκράτος. Γιατί υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός προσφύγων της κυπριακής τραγωδίας που το κράτος για αυτούς τους ανθρώπους μερίμνησε και έδωσε κάποια τουρκοκυπριακή περιουσία ή σπίτια για διαμονή κτλ. Οπότε μπορούμε να ζήσουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ακούσουμε. Επέτρεψε μου, Αχιλέα, επειδή οι τηλεφωνικές γραμμές πήραν φωτιά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο. Φέρτε τον πυροσβεστήρα. Πυροσβεστήρα, καούμε να μείνει στη γωνιά εκεί. Ναι, αλλά πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Πολλά ενδιαφέροντα και ο κύριο Ξένιο τα έβαλε ένα, δύο, τρία πάρα πολύ ωραία. Και πρέπει να απαντήσουμε. Να πάρουμε όμω την ευκαιρία, πάρουμε ακόμα δύο τηλεφωνήματα. Παρακαλώ. Όχι, όχι, δύο είναι καμία, τέσσερα. Ένα να πάρουμε. Ένα να πάρουμε και μετά Μίκη μου, δεν θα είμαστε σωστοί στους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν είναι σωστό. Ο άνθρωπος έκανε μια ερώτηση, πρέπει να πάρει μια απάντηση. Σεβόμαστε τους ανθρώπους. Γίνεται. Οι άνθρωποι έβαλαν την ώρα τους να μας ρωτήσουν. Λοιπόν, οπότε, ακούσουμε εδώ, το τρία το καλό. Εντάξει. Ο κύριος Παναγιώτης είναι παρόν. Κύριε Παναγιώτης. Κύριε Παναγιώτη. Χαίρετε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Βέβαια δεν άκουσα την εκπομπή σας από την αρχή και ενδεχομένως να απαντήθηκε, όμως να την κάνω την ερώτηση. Ο κύριος Δημητριάδης μίλησε για συναισθηματικό δεσμό μεταξύ του Ελληνοκύπριου, ο οποίος γεννήθηκε στο σπίτι του, το οποίο ανήκει στην οικογένεια του, και του χρήστη, ο οποίος είναι ο σημερινός διαμένοντας στην κατοικία. Παράνομος. Το γεγονός ότι το σπίτι στην προηγούμενη περίπτωση στο σημερινό χρήστη επαναχωρήθηκε από έναν καθεστώς το οποίο προέκυψε από παράνομη κατοχή. Πώς νομιμοποιείται ο χρήστης να, ακόμα και αν έχει ζήσει 40 ή 50 χρόνια, να είναι κάτοχος της περιουσίας η οποία ανήκει σε κάποιον άλλο νόμιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη. Παρακαλώ. Να αρχίσω με τον κύριο Παναγιώτη ανάποδα. Ναι. Δεν νομιμοποιείται, κύριε Παναγιώτη, δεν χάνεις την ιδιοκτησία σου. Το τι χάνεις εν το δικαίωμα σε συγκεκριμένη θεραπεία. Η περιουσία δική σου, άρα εσένα θα σε αποζημιώσουμε. Δηλαδή απαραίτητα είναι αυτό. Όχι, πρώτα απ' όλα εξαρτάται από τις περιστάσεις. Σωστά. Αλλά για να μιλούμε συγκεκριμένα, η μια περίσταση. Κάποιος ήταν 5 χρονών όταν έφυγε από το πογάζι. Κοιτάζω κάτι στο πογάζι. Ήταν 5 χρόνων όταν έφυγε από το πογάζι. Και τώρα έχει κάποιον ο οποίος ζει μέσα τα τελευταία 45 χρόνια στο σπίτι του στο πογάζι. Θα τα βάλουμε τούτα κάτω. Το σπίτι του ανθρώπου που έφυγε είναι δικό του.
διότι αναγνωρίστηκε η ιδιοκτησία του. Το ερώτημα είναι, τούτος ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα θέλει να πάει πίσω, διότι αν θέλει να πάει πίσω πρέπει να κάνει αίτηση στην Επιτροπή. Δεν έχει άλλον τρόπο εκτός από την πολιτική λύση. Εάν θέλει να πάει πίσω και κάνει αίτηση στην Επιτροπή και φανεί ότι αυτός έζησε μόνο 5 χρόνια, άρα δεν έκαμε το συναισθηματικό δεσμό που χρειάζεται για να δικαιούται να επιστρέψει, ο άλλος που έμεινε 45 χρόνια τον έχει αυτόν και θα μείνει μέσα ο άλλος. Αυτό είναι η θεραπεία. Η θεραπεία της αποκατάστασης. Δεν μπορεί να την πάρει. Τη θεραπεία όμως της αποζημίωσης ή αν θέλετε της, του ότι ανταλλάσσει την περιουσία του με λεφτά, για να χρησιμοποιήσω την έννοια, ή αν το κράτος μπορεί, αν η διοίκηση μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη και δίδει μια απαλλοτρίωση, το ότι χάνει την περιουσία του, αυτόν πρέπει να πληρωθεί, διότι ναι, είναι δικό του. Άρα το ότι δεν θα πάει στο σπίτι του, διότι ο ένας ήταν 5 χρόνια και ο άλλος ήταν 45, δεν του στερεί το δικαίωμα να αποζημιωθεί. Και μετά αρχίζουμε την ιστορία πάνω σε τι αξίες θα αποζημιωθεί. Αλλά τούτο να το πούμε ύστερα. Να πούμε στον κύριο Ξένιο, διότι ο κύριος Ξένιος άρεσε μου πάρα πολύ, ναι, να σας πω. Οι ερωτήσεις του ήταν πάρα πολύ καλές. Έδωσε μας την γενική θέση ότι η έννοια της πατρίδας υπόκειται σε οικονομικά θέματα. Ναι, βέβαια, στο θεωρητικό επίπεδο, πάρα πολύ σωστό τούτο. Κανένας δεν θέλει να πουλήσει την πατρίδα του. Στο ατομικό επίπεδο όμως, όταν κάποιος ήταν εκτοπισμένος για 50 χρόνια και το κράτος δεν ήρθε να του πει, όπως έκαναν τους Τουρκοκύπριους, έλα κύριε, πάρε αυτήν την περιουσία με αντάλλαγμα τη δική σου και να κάνεις ό,τι θέλεις. Όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να ορθοποδήσουν, διότι το κράτος τους δεν τους εβοήθησε κατά αναλογία, τότε ναι, δικαιούνται να εξασκήσουν τα ανθρώπινα τους δικαιώματα. Ο ένας μπορεί να πει, ναι, εγώ δεν θέλω να το πουλήσω, διότι είναι η πατρίδα μου. Πάρα πολύ σωστό. Ο άλλος είναι να πει, μα ρε Μίκη, ναι, έχω να σπουδάσω 2 παιδιά και έχω 2 κοτσάνια και ποδά έχω και ένα χρέος. Τι να κάνω, ναι, τι θα πει του ανθρώπου, γι' αυτόν εγώ δεν κρίνω. Ναι, δεν είναι θέμα πρόδοση ή όχι. Εγώ δεν κρίνω, έτσι, ούτε χαρακτηρίζω, απλώς βάζω τα γεγονότα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Περίμενε ρε Μίκη, αλλά κάνουμε σωστά. τον χρήστη και τον ιδιοκτήτη. Αναλύσαμε. Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Πάρα πολύ καλή ερώτηση και είναι κάτι που πρέπει ο κόσμος να το ξεκαθαρίσει. Ο χρήστης με τα χρόνια που περνούν έχει δικαιώματα να το χρησιμοποιεί. Αυτά τα δικαιώματα είναι μόνο στο θέμα ποιος θα πάρει πίσω την περιουσία. Όχι στο θέμα ότι επειδή έμεινε πολλά χρόνια δεν θα αποζημιώσουμε τον Μίκιν που έχασε το σπίτι του. Ναι. Τούτον πρέπει να το καταλάβουμε, διότι υπάρχει αυτή η εισήχηση ότι επειδή κάποιος έμεινε πολλά χρόνια μέσα σε ένα σπίτι και ο Μίκης δεν μπορεί να πάει πίσω, τα χάνει όλα. Όχι, δεν τα χάνει όλα. Χάνει το δικαίωμα να πάει πίσω. Το ότι η περιουσία δική του και πιάνουν του τι, αυτόν πρέπει να αποζημιωθεί. Μάλιστα. Και εμείναμε στον κύριο Κύπρο. Ο κύριος Κύπρος έβαλε 2 πράγματα. Έβαλε το θέμα των σφετεριστών και το θέμα των συνοικισμών. Για το θέμα των σφετεριστών, η Κυπριακή Δημοκρατία τελευταίως έχει κάνει 3 υποθέσεις. Υπάρχουν 3 άτομα τα οποία βρίσκονται στην φυλακή, υποκράτηση, και περιμένουν την εκδίκαση της υπόθεσης τους. Δεν ξέρω όλα τα γεγονότα, και εγώ από τις εφημερίδες και τα μέσα που τα διαβάζω, αλλά φαίνεται ότι ο ένας από αυτούς ή το άτομο το οποίο ανέπτυξε αυτές τις περιουσίες, τις σφετερισμένες περιουσίες, έχω το όνομα. Αϊκούτ. Αϊκούτ, μάλιστα, έχω το όνομα του εδώ, Σιμών κάτι. Και γι' αυτό θα δικαστεί γι' αυτόν. Και εκεί για να αποδειχτεί η υπόθεση, πρέπει η κατηγορούσα αρχή, η Κυπριακή Δημοκρατία, να βρει τις περιουσίες που λένε ότι αυτός ανέπτυξε, να βρει τους ιδιοκτήτες και να έρθουν οι ιδιοκτήτες και να πούν ναι, δική μου την περιουσία, εν εδώ κάδια του κύριου Αϊκούτ να χτίσει. Αν δεν τους ευρούν, θα σταθεί η υπόθεση. Ναι. Κανονικά πρέπει να τους εύρουν. Οπότε αυτό είναι το ένα θέμα. Τώρα, οι άλλοι 2, ο άλλος είναι πολύ σωστό, ήταν πάνω στο αεροπλάνο μια ιστορία, ναι, που την έλεγε μια αυτή, κυρία, ναι, μια κυρία Γερμανίδα. Γερμανίδα, η οποία έλεγε την ιστορία, ήταν, ναι, καταγγείλαν τη συλλάβανε. Και ένας άλλος 25χρονος από τη Λεμεσό, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι,
Δεν τα ξέρω ναι. ακριβώς αυτά, οπότε, αλλά αυτοί είναι μεσάζοντες. Ναι. Στην ουσία την είπαμε. Το άλλο που γύρει ο κύριος Κύπρος, και νομίζω ο άνθρωπος έχει απόλυτο δίκαιο και να κάνετε μια εκπομπή, μάλιστα έχει και εδώ στη Λευκοσία, στο Στρόβολο, συνοικισμούς. Είναι το πρόγραμμα «Χτίζω», ναι. όπου θέλουν να βγάλουν έξω τον κόσμο, διότι δεν είναι καλή η περιουσία, να πληρώσει, δεν είναι καλή η κατάσταση της περιουσίας, της πολυκατοικίας, να πληρώσει ο άνθρωπος που θα το βγάλουν έξω ένα μέρος και να πληρώσουν και πληρώσει και το κράτος έναν άλλο μέρος. Αυτόν έχει πολλές παραμέτρους. Πολλές. Δηλαδή, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έκανε οποιασδήποτε αλλαγές και να πλήρωσε αρκετά λεφτά για επιδιόρθωση. Για παράδειγμα, ενός του διαμερίσματος στο οποίο διαμένει. Ναι. Τι θα γίνει, θα τον αποζημιώσει για τις ανακαινήσεις που έχει κάνει. Ακριβώς. Τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα και νομίζω αξίζει, διότι τώρα δεν είναι το σωστό, είναι η σωστή εκπομπή, αλλά ο άνθρωπος φαίνεται ότι εκφράζει... Θα το πάρουμε, τελειώσουμε. Ναι, εκφράζει ένα πρόβλημα το οποίο είναι μόνο στις Καμάρες στην Λαρνακά, αλλά είναι και στο Στρόβολο στη Λευκοσία. Και υπάρχει και το θέμα των Τουρκοκυπρίων για το τι γίνεται με τον χρήστη και τον ιδιοκτήτη. Να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Δέχεσαι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Αν το δέχεσαι, ότι δηλαδή ο Ελληνοκύπριος είναι ιδιοκτήτης της περιουσίας στα κατεχόμενα, τότε μοιραίος πρέπει να δεχτείς ότι και ο Τουρκοκύπριος είναι ο ιδιοκτήτης της περιουσίας του στις ελεύθερες περιοχές, στο ατομικό επίπεδο. Δεν μπορεί να τσουβαλιάσουμε όλους τους Ελληνοκύπριους που τη μια και όλους τους Τουρκοκύπριους που την άλλη και να πούν «Α, εσύ είσαι Τουρκοκύπριος, θα πιάσεις», διότι οι Ελληνοκύπριοι χάσαν την περιουσία τους. Δεν είναι έτσι που λύεις το πρόβλημα στην νομική επιστήμη. Στην νομική επιστήμη το λύεις με το να πεις «Εσύ είσαι σφετεριστής, μάλιστα, η περιουσία δική μου, πλήρωση αποζημίωση». Σωστά. Εσύ, κύριε, στις ελεύθερες περιοχές που χρησιμοποιείς το σπίτι, ο Ελληνοκύπριος πρόσφυγας που το επήρε από την Κυπριακή Δημοκρατία την περιουσία, πληρώνει το αγοραίο ενοίκιον. Διότι εγώ ξέρω πολλές περιπτώσεις που οι περιουσίες εδοθήκαν κατά καιρούς από τις κυβερνήσεις στους δικούς μας. Μα ήδη υπήρχαν και υποθέσεις. Ναι, και σας κάνει εντύπωση τι έγινε η μηχανογράφηση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Ναι. Πώς τον καιρό. Είχαμε αγγίξει το θέμα και θα αγγίξουμε και προς εκεί. Και αυτό είναι άλλη εκπομπή. Αλλά νομίζω όμως ότι είναι σωστό να το δούμε, διότι το περιουσιακό έχει δύο όψεις. Η μια όψη του νομίσματος είναι οι ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα. Ναι. 1.400.000 σκάλες. Και η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος είναι οι τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές. Οι οποίες είναι πολύ λιγότερες. 300.000 σκάλες. Ναι, διότι ήταν είναι περίπου 1:3. Ναι. Και ερώτησε με επίσης και ο κύριος Ξένιος για την Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Τι ακριβώς είναι η κατάσταση. Η δική μου άποψη είναι ότι η Επιτροπή αυτή έχει δρόμο πολύ για να γίνει αποτελεσματική, χρειάζεται πίεση για να γίνει αποτελεσματική, αλλά να του δώσουμε λίγα από τα γεγονότα. Περίπου... Ένα-δυο γεγονότα, ναι, γιατί ναι, να πάρουμε και θεατές. Η Επιτροπή αυτή συμφώνησε με Ελληνοκύπριους να πουλήσουν την περιουσία τους αξίας, κατά τη συμφωνία, 550 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάς, Αχιλέα, για την πώληση. Ναι, για την πώληση. Ναι. Αυτό έχει γίνει. Πώληση... Από αυτά επληρωθήκαν τα 350 εκατομμύρια. Ναι. Τώρα, εναποτελεσματικό ότι επληρώσαν 350, είναι αναποτελεσματικό διότι υπολείπονται 200. Εσύ τι λες, για πόσο αποτελεσματικό. Εμένα η θέση μου είναι ότι οι καθυστερήσεις και τα ποσά που δίδονται είναι χαμηλά και γι' αυτό δεν είναι αποτελεσματική. Ωραία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ναι. ότι κάποιος δεν μπορεί να προσφύγει για και να πετύχει χρήσης. Την απώλεια χρήσης, ακόμα και την αποκατάσταση. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εδώ. Ναι, να ακούσουμε. Εντάξει. Ο κύριος Κωστάκης είναι παρόν. Είμαι ο Κωστάκης από την Γερίνια. Καλησπέρα, κύριε. Κύριε Γουστάκη, μας ακούτε. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαι από την Κερίνια και το 1974, αν δεν το έχει υπόψη το κ. Δημητριάδης, έχει γίνει εισβολή. Και από τότε η Τουρκία, τουρκικό στρατός, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου.
Αυτό είναι που θέλετε να μου πείτε, ότι δεν ξέρω ότι έγινε εισβολή. Αν εντό μου θέλει να μου πει, εντάξει. Περίμουν τα ανθρώπινα μου δικαιώματα. Και αν αυτά που λέει τώρα ο κ. Δημητριάδης τα θεωρεί δίκαια. Δηλαδή το δικαίωμα, εγώ εκδιώχθηκα από τον τόπο που γεννήθηκα, από το περιβόλι μου, από τη θάλασσα μου, εκδιώχθηκα. Ναι. Και αν το θεωρεί δίκαιο, αυτοί που κάνουν τους νόμους, δεν είναι δίκαιοι νόμοι. Ναι. Ρωτάτε, κύριε Κουστάκη. Είναι πολύ και κατοχή, είναι με δύναμη των όπλων που ο Τούρκος κατέχει την πορεία Κύπρου. Ρωτάτε τον Αχιλλέα αν θεωρεί βασικά, αν θεωρεί δικαιοσύνη όλα όσα υπάρχουν στην ευρωπαϊκή νομολογία. Έτσι. Κύριε Κουστάκη, μας ακούτε και την τηλεόραση και μπερδεύεστε. Οπότε θα πρέπει να χαμηλώσετε λίγο την τηλεόραση για να συντονιστούμε στην κουβέντα μας. Ναι. Τώρα ακούμε καλύτερα. Ναι. Ναι, τώρα ναι. Ναι, λέγω ότι το 1974 έγινε μια εισβολή και από τότε η Τουρκία κατέχει με τη δύναμη των όπλων στη Βόρεια Κύπρο. Ο κ. Δημητριάδης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί που κάνουν τους νόμους, νομιμοποιούν την κατοχή. Δηλαδή νομιμοποιούν την εισβολή με τους νόμους τους οποίους έχω φτιάξει. Και αν αυτούς τους νόμους τους έκαναν η Ευρώπη, λείπουμε πάρα πολύ. Δεν είναι νόμοι αυτοί, δίκαιοι. Εγώ στερούμε την περιουσία μου. Και εγώ και τα παιδιά μου και τα γκόνια μου. Στερούμαστε την περιουσία μας και εσείς το θεωρείτε δίκαιο διότι ευκήκε από την Ευρώπη. Η Ευρώπη στηρίζει την κατοχή σημαίνει. Άμα τους νόμους που έχει κάνει η Ευρώπη τους θεωρείτε δίκαιο και εσείς. Αν ήταν πρόσφυγας ο κύριος Δημητριάδης δεν θα τα λέγαινε αυτά και είμαι σίγουρος 100%. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κωστάκη να περάσουμε. Όχι, να απαντήσω κύριε Κωστάκη. Ένα λεπτό να απαντήσουμε και σε άλλη γραμμή. Η κυρία Χρυσάλα είναι παρούσα εδώ. Μάλιστα. Ναι, κυρία Χρυσάλα μου, καλώς ήρθατε. Απλώς μία επιβεβαίωση. Έχω ακούσει προηγουμένως ότι ο κύριος Δημητριάδης δήλωσε ότι ο νόμος αυτός αφορά για άτομα που μένουν νόμιμα στην οικία. Οι Τουρκοκύπροι είναι νόμιμοι, άρα δεν ισχύει αυτό. Αν κατάλαβα καλά αυτά που είπε ο κύριος Δημητριάδης. Άρα τούτο το νόμος που λέει. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ξάλα. Θα απαντήσει ο Αχιλλέας. Αν έχουμε ακόμα μια γραμμή να λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και η Αχιλλέα θα απαντήσει μετά από αυτό, από το διαφημιστικό διάλειμμα. Ό,τι θέλεις Μίκη. Σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί.